Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι μια συνάντηση, μια συζήτηση με 8 κόμματα σύμφωνα με την απόφαση της Διακομματικής Επιτροπής εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης σε λίγες μέρες. Ξεκινάμε να δούμε σήμερα οι σημερινοί μας καλεσμένοι. Είναι ο κύριος Δημήτρης Μπουγιούκας, εκπροσωπεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος Μαρξιστικό-Ελληνιστικό και το Μιλάμδα Κουκουέ. Ο κύριος Παναγιώτης Αβραμόπουλος από την Ένωση Κεντρών. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Γιώργος Λιγεράκης, Δημοκρατική Κοινωνία Αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας. Ο κύριος Στέφανος Ιωαννίδης από την ΟΚΔΕ. Καλησπέρα. Και αριστερά μου είναι ο κύριος Θέμης Συμβουλόπουλος από το ΕΠΑΜ. Καλησπέρα. Ο κύριος Σπύρος Χαϊκάλης, Ανταρσία ΕΕΚ. Ανένταχτη αριστερή. Και ανένταχτη αριστερή. Ο κύριος Μανώλης Βολουδάκης, Κοινωνία. Καλησπέρα. Και ο κύριος Κωνσταντίνος Παπανικόλαος από το Κίνημα Ελλάδα. Γεια σας. Γεια σας λοιπόν σε όλους και να ξεκινήσουμε αμέσως τη συζήτησή μας, σε αυτό το που έχουμε στη διάθεσή μας. Η πρώτη ερώτηση είναι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση που πλησιάζει, έχουν απομείνει μόνο λίγες μέρες. Το κόμμα σας ποιο εκτιμά ότι είναι το διακύβευμά του και κυρίως τι έρχεται να προτείνει στον ελληνικό λαό. Κύριε Συμβουλόπουλε, ένα νέο μπορώ να πω κίνημα. Ένα νέο κίνημα, αλλά με ιδιαίτερη δράση και συνεχή κινηματικό χαρακτήρα. Ποιο είναι το καινούριο πράγμα που προτείνετε, εκτός από την καθημερινή δράση και πάλι στους χώρους δουλειάς ή στο μαζικότερο κίνημα? Ωραία. Ευχαριστώ για την ερώτηση κιόλας. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται γρηγορότερα να απαντήσω και στο διακύβευμα, στην βασική ερώτηση που τέθηκε στο τραπέζι. Το ΕΠΑΜ είναι γέννημα θρέμα των πλατιών την περίοδο του 2011, όταν αυθόρμητα ένα μεγάλο κίνημα, αυθόρμητα, χωρίς προσανατολισμό ιδιαίτερα, πολιτικό προσανατολισμό, σχηματίστηκε και κατέβαινε στις πλατείες να διαμαρτυρηθεί για την λέλαπα η οποία κάθισε πάνω στον λαό μας. Από εκεί και πέρα συγκροτήθηκε σε μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη δύναμη, η οποία αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 110 οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα και συνεχίζει με πάρα πολύ συγκεκριμένη τεκμηρίωση να προτείνει έναν δρόμο που πάνω κάτω πολλοί από εδώ είπαν εδώ συνομιλητές, συμφώνησαν, συμφωνούμε δηλαδή στα ζητήματα της διαγραφής, της μη αναγνώρισης, της μη αναγνώρισης του χρέους, της καταγγελίας των δανειακών συμβάσεων, γιατί είναι πλέον σίγουρο και αποδείχτηκε από όλη την πενταετία της κρίσης ότι όποιος τόλμησε από τις κυβερνήσεις, τις υποτελείς κυβερνήσεις, να διαχειριστεί την κατάσταση αυτή μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, δυστυχώς εκβιάστηκε και είναι πάρα πολύ δυστυχές να έχουμε πρωθυπουργούς να λένε ότι τι να κάνουμε, εκβιαστήκαμε και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Αυτό το πράγμα είναι ανίκουστο και αδιανόητο. Να προφέρεται και να πηγαίνει προς τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, το ΕΠΑΜ κάτω από αυτή τη λογική, για το διακύβευμα μάλλον των εκλογών, αυτή τη στιγμή πάει να υφαρπαγεί η ψήφος του ελληνικού λαού. Έχουμε ένα δημοψήφισμα το οποίο μέσα από μεγάλη τρομοκρατία εν γνώση της κυβέρνησης και μάλλον με την σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης, γιατί είναι μεγάλο ψέμα αυτός που λέει ότι τα capital controls επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα capital controls είναι αποκλειστικά απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Πρωθυπουργού που ήταν τότε στην κυβέρνηση. Λοιπόν, οδηγήθηκε ο λαός αυτός σε ένα δημοψήφισμα και παρόλη την τρομοκρατία, την ένταση που υπήρξε, έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη απάντηση λέγοντας ότι εμείς δεν θέλουμε μνημόνια. Ο καμβάς είναι πολύχρωμος μέσα σε αυτό το 61,2%. Υπάρχει κόσμος που λέει ότι δεν θέλω πια να είμαι στο ευρώ, δεν το θέλω το ευρώ, δεν θέλω την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει κόσμος που το φοβάται, αλλά πάντως ο φόβος έσπασε. Ο περισσότερος φόβος έσπασε. Έκανε το βήμα ο ελληνικός λαός. Αυτή τη στιγμή ψάχνουν συνενόχους. Ψάχνουν συνενόχους μέσα σε αυτό το 62% ή στο 100% του ελληνικού λαού για να του πούν μετά ότι κοίταξε να δεις, μας ψήφισες. Αυτό που έρχεται, κύριε Δαράκη, είναι ολοκαύτωμα. Δεν πρόκειται μόνο για ένα τρίτο μνημόνιο, το οποίο ο ελληνικός λαός θα δεχτεί μια πίεση στο μισθό του, στην σύνταξή του, στις εργασιακές του σχέσεις. Αυτά λίγο πολύ όλοι τα ξέρουμε ότι θα συμβούν. Το βασικό και κύριο είναι ότι καταλύεται με την υπαγωγή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης το statehood, που σημαίνει η υπόσταση του ίδιου του κράτους. Αυτού, του στρεβλού, συντεταγμένου όμως κράτους. Θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε πάλι. Και περνάμε σε ένα δεύτερο ερώτημα, να προσπαθήσουμε λίγο να εξειδικεύσουμε τα πράγματα. Βασικό ζήτημα, βασικό θέμα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία, εκτός βεβαίως από την οικονομική κρίση ήρθε να κουμπίσει σε αυτή,
είναι το προσφυγικό. Και θα ήθελα τις απόψεις όλων σας επάνω σε αυτό το πολύ βασικό θέμα, μιας και πιστεύω ότι αντικατοπτρίζουν γενικότερες στάσεις απέναντι στα ευρύτερα πολιτικά ζητήματα. Κύριε Συμβουλόπουλε, ο παπάς της ενορίας, ο Φούρναρης στο νησί, εκείνος που από το υστέρημά του δίνει, βοηθάει και στην πραγματικότητα μοιάζει να κάνει εκείνος πολιτική που θα έπρεπε να κάνουν άλλοι, κοινωνική πολιτική εννοώ. Πιστεύετε ότι αυτές οι εθελοντικές δράσεις είναι το φάρμακο στη συγκυρία που περνάμε? Λοιπόν, το μεταναστευτικό προσφυγικό είναι ένα τεράστιο θέμα, μην γελιόμαστε. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να πω ότι η προπαγάνδα που υπάρχει για να χρεωθεί στον Έλληνα πολίτη ότι είναι ρατσιστής, πραγματικά είναι ανεκδίγητη. Στο περιβάλλον το οποίο κινούμαστε όλοι και στις μετρήσεις που γίνονται, δεν υπάρχει ρατσισμός στο μεγαλύτερο, στο μέσο όρο, αν θέλετε να το πούμε, και πολύ πάνω από το μέσο όρο για την αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων. Ένα. Για να τελειώνουμε δηλαδή με αυτό το παραμύθι που βγήκε και ως κυβερνητική προπαγάνδα επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ με σποτς κατά του ρατσισμού ότι οι Έλληνες είναι ρατσιστές. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και έχει ρατσιστικές τάσεις, αλλά η πλειοψηφία του ελληνικού λαού ήταν πάντα φιλόξενη και μη ρατσιστική. Ένα λοιπόν. Δεύτερον, το μεταναστευτικό και γενικά η μετανάστευση των λαών είναι μια μεγάλη βιομηχανία. Μόνο αν δείτε την έκθεση της Fed, της Παγκόσμιας Τράπεζας, αν θυμάμαι καλά το 2012, μιλάμε για ένα ετήσιο τζίρο πάνω από 6 δις δολάρια το χρόνο, εκμεταλλευόμενη η βιομηχανία αυτή τη μετανάστευση, ούτως ώστε να δημιουργεί φτηνά εργατικά χέρια και να μετακινεί τους λαούς και να ξεριζώνει ανθρώπους από τον τόπο τους. Όσον αφορά το πρόβλημα για μέσα στην Ελλάδα, βέβαια υπάρχει εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα, διότι έχει ένα όριο το πόσο μπορεί να δεχτεί κάποιος χώρος ανθρώπους για φιλοξενία, ειδικά όταν οι δομές, οι δικές μας αυτή τη στιγμή, οι ελληνικές δομές για να φιλοξενήσουν τέτοιους ανθρώπους είναι ανύπαρκτες, δεν μπορούμε να θρέψουμε το δικό μας πληθυσμό αυτή τη στιγμή, αυτόν δηλαδή που κατοικεί, είναι ηθαγενής εδώ, πόσο μάλλον ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν αυτή την τεράστια καταστροφή στις χώρες τους. Άρα, ένα πράγμα που μας δυσκολεύει σε αυτή την κατάσταση είναι η συνθήκη του Δουβλίνου 2 και η παλιά συνθήκη της Σέγγεν, η οποία έχει ενσωματωθεί αυτή τη στιγμή στη συνθήκη της Λισαβόνας, τη συνθήκη δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει της συνθήκης λοιπόν του Δουβλίνου 2, δεν μπορούμε ως χώρα υποδοχής να χορηγήσουμε χαρτιά σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ και δεν έχουν πρόθεση όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν σε αυτόν τον τόπο. Χρησιμοποιούν ως πέρασμα την Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό, για να βρεθούν σε άλλες χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όπου θέλουν να πάνε. Άρα, εμείς έχουμε κάθε ευχέρεια αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιήσουμε τους διεθνείς κανόνες του ΟΗΕ, οι οποίοι ρητά και κατηγορηματικά λένε ότι χορηγείς ως κράτος τα χαρτιά που χρειάζονται για να μεταβιβαστούν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε εκεί που οι ίδιοι επιθυμούν. Και αυτό είναι μια λύση, χωρίς να λέμε ότι δεν θέλουμε εδώ ανθρώπους να τους περιθάλψουμε. Έτσι, ξεχωρίζω το ανθρωπιστικό κομμάτι, το οποίο σαφώς και είναι κυριότερο, αλλά μας εγκλωβίζει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλος ένας λόγος λοιπόν που πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά το πόσο κακό έχει κάνει οι νόρμες αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τόπο. Ευχαριστώ. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα και νομίζω ότι είναι σκόπιμο να απευθυνθεί καθένας από εμάς 30 δευτερόλεπτα να πει το μήνυμά του. Χρησιμοποιήστε λοιπόν αυτό το λίγο χρόνο, δεν σας διακόπτω για κανένα λόγο, αλλά χρησιμοποιήστε λοιπόν αυτά τα 30 δευτερόλεπτα, κλείνουμε, είναι ο τελικός γύρος, ξεκινήστε εσείς να δώσετε το τελικό μήνυμα. Κύριε Συμβουλόπουλε. Λοιπόν, τι καλούμαστε να υπερασπιστούμε? Καλούμαστε να υπερασπιστούμε κοινωνικούς αγώνες, μια πατρίδα όπου σε κάθε πατρίδα, όπως και στη δική μας, οι κοινωνικοί αγώνες στήθηκαν και οικοδομήθηκαν στους αγώνες του λαού για την ανεξαρτησία του, την απελευθέρωση από τα δεσμά οποιασδήποτε τυραννίας ή εξάρτησης, από την εποχή του Ρίγα Φεραίου μέχρι σήμερα. Το ΕΠΑΜ με αφετηρία και αφετηρία στην πράξη, την αποδέσμευση από την Ευρωζώνη, τη μετάβαση σε ένα εθνικό κρατικό νόμισμα, το οποίο απηχεί την δημοκρατία και την εθνική ανεξαρτησία ανάλογα αυτός που θα το έχει στα χέρια του και πώς θα το χρησιμοποιήσει, είναι οι άξονες, άμεση άξονες,
άμεσης απελευθέρωσης του ελληνικού λαού και όλων όσων βαλόμαστε από αυτή τη λέλαπα για να ανοικοδομηθεί μια χώρα με τον τρόπο που θέλουμε εμείς, με δική μας αυτοδιάθεση και αυτοτέλεια. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ όλους που βοηθήσατε να γίνει αυτή η συζήτηση και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.